Κατάλληλο. Επιθυμητή γονική συνένεση. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή στην πρώτη γραμμή στο Contra Channel. Σήμερα θα έχουμε και θα διαπραγματευτούμε ένα θέμα το οποίο αγγίζει όλους εμάς. Είναι το θέμα, το ιστορικό θέμα, μια ιστορική αναφορά στον ελληνισμό της Μικράς Ασίας. Μας έχει κάνει εντύπωση το τελευταίο χρονικό διάστημα, προβάλλοντας μια σειρά ντοκιμαντέρ από αυτή την φιλόξενη συχνότητα του Contra Channel, η δική σας ανταπόκριση για ντοκιμαντέρ, για θέματα που αφορούν στην Ελλάδα, που αφορούν στην πατρίδα, που αφορούν στον ελληνισμό. Μέσα στους χαλεπούς καιρούς του μνημονίου τους οποίους ζούμε, αυτές οι αναφορές στις ρίζες του ελληνισμού, αυτές οι αναφορές στις ιστορικές καταβολές του έθνους μας, πολλές φορές προσφέρουν όχι απλώς μια αυτοπεποίθηση σε όλους εμάς και κυρίως βεβαίως σε αυτά τα μέλη της ελληνικής κοινωνίας που δοκιμάζονται πιο σκληρά αυτό το τόσο δύσκολο χρονικό διάστημα, προσφέρει λοιπόν μια αυτοπεποίθηση ότι εμείς το ελληνικό έθνος, εμείς οι Έλληνες έχουμε καταφέρει στο παρελθόν, έχουμε ξεπεράσει πολλές δύσκολες καταστάσεις και είμαστε πάντοτε έτοιμοι να δώσουμε τον αγώνα ως κοινωνία, ως έθνος, ως λαός για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε και ό,τι άλλες δυσκολίες έχουν συσσωρευτεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Θα κάνουμε λοιπόν σήμερα μια πολύ έτσι εμπεριστατωμένη συζήτηση με εκλεκτούς καλεσμένους στο μεγάλο αυτό ιστορικό ζήτημα του ελληνισμού της Μικράς Ασίας. Θα σας παρουσιάσω αμέσως τους αγαπητούς καλεσμένους της απόψινής εκπομπής. Είναι ο κύριος Βλάσης Αχτζίδης, ιστορικός. Καλησπέρα σας κύριε Αχτζίδη. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε που απόψε είστε μαζί μας. Η κυρία Χρυσούλα Αθηνάκη, Γενική Γραμματέας του Συλλόγου Σμυρναίων Νέας Ιωνίας και συνταξιούχος Λυκειάρχης. Καλησπέρα σας κυρία Αθηνάκη. Καλησπέρα κύριε Δημήτρη. Ο κύριος Δημήτρης Κρασόπουλος, Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδος. Ο κύριος Κυριάκος Μαρτάκης, πρόεδρος της Ένωσης Μικρασιατών Νέας Ερυθρέας. Καλησπέρα κύριε Μαρτάκη, αλλά είσαστε και πρόεδρος της ενός άλλου σωματείου, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Για πείτε μας. Ένωση Μικρασιατών Κρίνης Τσεσμέ, παρένθεση. Κρίνης Τσεσμέ Μικράς Ασίας. Να είστε καλά και σας ευχαριστούμε που είστε απόψε μαζί μας. Και η Μίρκα Δαρζέντα, δικηγόρος, δημοτική σύμβουλος της Νέας Σμύρνης. Καλησπέρα κυρία Δαρζέντα. Καλησπέρα σας. Μιας ενός Δήμου, ο οποίος δημιουργήθηκε ακριβώς από τους μικρασιάτες πρόσφυγες. Πριν προχωρήσουμε στην πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τους αγαπητούς καλεσμένους, θα παρακολουθήσουμε το πρώτο μέρος ενός ιστορικού ντοκιμαντέρ που είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε πριν εγκαταλείψουμε τη δημοσιογραφία, γιατί το έχουμε πει πολλές φορές αυτή εδώ την εκπομπή στην συχνότητα του Contra Channel. Την κάνουμε όχι γιατί θυμηθήκαμε απλώς το παλιό μας επάγγελμα του δημοσιογράφου, ούτε γιατί θέλουμε να γυρίσουμε σε αυτό, έτσι κι αλλιώς με τα κοινά ασχολούμαστε, αλλά γιατί πιστεύουμε ότι το να δίνουμε τη δυνατότητα σε εκλεκτούς καλεσμένους και σε μέλη της ελληνικής κοινωνίας να εκφράζουν απόψεις από αυτό εδώ το κανάλι είναι κάτι πολύ σημαντικό και σε τελική ανάλυση είναι και υποχρέωση οποιοδήποτε ασχολείται με τα κοινά και έχει αυτή τη δυνατότητα. Θα παρακολουθήσουμε λοιπόν το πρώτο μέρος ενός ιστορικού αφιερώματος που είχαμε κάνει για τον ελληνισμό της Μικράς Ασίας και αμέσως μετά με τους αγαπητούς φίλους θα ξεκινήσουμε αυτή την πιστεύουμε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συζήτηση. Πάμε λοιπόν να δούμε το πρώτο μέρος αυτού του ιστορικού αφιερώματος. Και μπροστά μου, όπως πήγαιναν δύο γυναίκες και καθούνταν δύο παλιότεροι εκεί στο ένα καφενείο. Νταν, νταν, νταν. Και έτσι έριξε κάτω τις γυναίκες, έτσι για χάρη γούστου. Λες και σκότωνε πουλιά. Ακούμε το βράδυ
οδυρμούς και σφαγές. Να ερχόντουστε οι Τούρκοι να πάνε πότε μια γυναίκα, διότι ερχόντουστε κόσμος εκεί, κολλώντας το τείχωμα του γαλλικού προξενείου, νομίζοντας ότι κάποια ασφάλεια έχουν. Αλλά επί 20 μέρες ακούμε αυτά τα γεγονότα. Να αρπάνε και να ετοιμάζουν οι Τούρκοι. Οι άντρες όλοι χάθηκαν. Ο πατέρας μου, οι δυο μου τσίοι και της θείας μου άντρας. Τέσσερις άντρες καθήκαν εκεί πέρα. Όλοι. Πήγανε, ξεσκεπάζανε τα μνήματα και βλέπανε αν είναι μέσα. Έτσι βγάζανε από τα μνήματα ή μέσα τον σκότωνε και τον άφηνε μέσα στο μνήμα. Γιατί μπείτε εσείς πεθαμένοι να μπούμε εμείς ζωντανοί, λέγαμε. Έτσι έγινε το. Χρόνια μετά την μικρασιατική καταστροφή, ό,τι έχει απομείνει από την ελληνική παρουσία στην Σμύρνη βρίσκεται εδώ, στο ελληνικό νεκροταφείο της Σμύρνης. 60 τάφοι, οι περισσότεροι νεκροί γεννημένοι στα μέσα του 19ου αιώνα. Σήμερα ούτε ο θάνατος δεν φέρει ελληνικό όνομα στη Σμύρνη. Ελληνική κηδεία γίνεται κάθε 2 χρόνια, ενώ ο πληθυσμός της Σμύρνης ξεπερνάει τα 3,5 εκατομμύρια κατοίκους. Σερέφ Κίρτσα αυτοαποκαλείται φύλακας του ελληνικού νεκροταφείου. Στην πραγματικότητα έχει καταλάβει τον χώρο. Η μητέρα του, όπως λέει, έμενε στην Παράγκα, στην είσοδο του νεκροταφείου, από το 1962. Ο Σερέφ Κίρτσα κληρονόμησε την Παράγκα και το νεκροταφείο από τη μητέρα του. Ο Σερέφ Κίρτσα ζει συντροφιά με τους Έλληνες νεκρούς και με τις γάτες. Είμαι μόνος. Οι γάτες είναι η μοναδική μου παρέα. Κανείς δεν φροντίζει τους τάφους. Σπάνια περνάει άνθρωπος στην είσοδο του νεκροταφείου. Εδώ οι νεκροί είναι ξεχασμένοι. Το νεκροταφείο, σε αντίθεση με την ελληνική εκκλησία της Σμύρνης, δεν ανήκει στην δικαιοδοσία του ελληνικού προξενείου. Αυτό αποφάσισαν οι τουρκικές αρχές. Έτσι, θεματοφύλακας της ελληνικής μνήμης στην Σμύρνη είναι ο Σερέφ Κίρτσα και οι γάτες. Η κυρία Σάσο Βέρα γεννήθηκε στην Σμύρνη το 1924.
ο πατέρας της Γιάννης κατάφερε το 1922 να εξασφαλίσει ιταλικά έγγραφα ταυτότητας και γλίτωσε τον ξεριζωμό. Έτσι, η κυρία Σάσο Βέρα είναι η μοναδική Ελληνίδα που γεννήθηκε και παρέμεινε στη Σμύρνη, έως σήμερα. Όμως όλα αυτά δεν θα είχαν συμβεί αν στις 27 Αυγούστου 1922 η μητέρα της Φιλωμένη, 19 χρονών τότε, έπεφτε στα χέρια των Τούρκων. Την γλίτωσε ένας Τούρκος γείτονας για να της ανταποδώσει μία χάρη που η Φιλωμένη του είχε κάνει λίγες ημέρες νωρίτερα. Τον είχε βοηθήσει να ράψει το σακάκι του. Και πήρε η μαμά μου και το ράψε. Εκείνος την είδε και της λέει: τι γυρεύεις στη δρόμη? Και την έχωσε στο καναπέ του σταθμού από κάτω. Και καθίσανε οι στρατιώτοι δούλοι να μην τη δουν από κάτω εκεί με τη σειρά. Και όταν φύγανε την έβγαλε να την πάει στο σπίτι. Και περιουσίες στον δρόμο, σε λαιλασία, πλιάτσικο στα μαλάματα, όπως τα αποκαλεί μέχρι σήμερα η κυρία Σάσο Βέρα, και η μητέρα της, η 19χρονη Φιλωμένη, να τρέχει να σωθεί. Μεσημέρι Σαββάτου, 27 Αυγούστου 1922. Τα μαλάματα ήταν στα σοκάκια. Συλλέγανε πάρα και η μαμά μου από το φόβο δεν ήξερε πού να πάει να γωθεί και να πάρει μαλάματα. Η μαμά μου είχε δει πολλά στο δρόμο. Σκοτώνανε, σφάζανε, πόλεμος. Υπέρασε στεναχωρεμένες μέρες εκείνες οι μέρες η μαμά μου. Ήταν στα σοκάκια. Πριν από την καταστροφή της Σμύρνης, η Φιλωμένη είχε κάνει άλλα δύο παιδιά που τις πέθαναν λίγο μετά τη γέννα. Ευχαριστούσε τον Θεό που τα έχασε από αρρώστια και όχι από χέρι Τούρκου. Λίγο καλύτερα που πεθάναν από τον εαυτό τους, παρά να μου τα σκοτώσουν μπροστά μου. Η κυρία Σάσο Βέρα ζει μόνη. Ο γιος της μετανάστης στην Σουηδία. Η μητέρα της πέθανε πριν πολλά χρόνια. Μέχρι το τέλος της ζωής της η Φιλωμένη σπάνια μιλούσε για τον Αύγουστο του 1922. Η κυρία Σάσο Βέρα δεν θα ξεχάσει ποτέ τις διηγήσεις της μητέρας της για την προκυμαία της Σμύρνης εκείνες τις ημέρες του 1922. Τις εικησίες των Ελλήνων για μια θέση στα καΐκια της σωτηρίας. Αλλιώς έπρεπε να διαλέξουν θάνατο. Από φωτιά, από πνιγμό ή από Τούρκο. Εγγλέζικα βαπόρια παίρνανε όλους οι χριστιανοί. Αφού τσι λέγανε και τσι μαμάς μου να σε πάρω μέλο, και η μαμά μου δεν πήγε. Γύρευε τον μπαμπά μου. Προκυμαία θυμίζει παραθαλάσσια πόλη στη Νότια Ευρώπη. Η Σμύρνη ήταν πάντοτε κοσμοπολίτικο κέντρο, με δυτικές επιρροές. Σε αντίθεση με την Κωνσταντινούπολη, το προπύργιο του παλαιού καθεστώτος. Από τη Σμύρνη ξεκίνησε ο Κεμάλ Ατατούρκ την ίδρυση του νέου τουρκικού κράτους, αφού προηγουμένως ξερίζωσε τον Ελληνισμό. Στην προκυμαία της Σμύρνης βλέπει τον μπαλκόνι του γιατρού Αμπιντίν Μπαϊρακτάρογλου. Οι γονείς του Αμπιντίν Μπαϊρακτάρογλου γεννήθηκαν στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Το 1918 έφυγαν για την Κωνσταντινούπολη. Εκεί παντρεύτηκαν. Εδώ είστε εσείς γιατρέ από εδώ. Εγώ. Εδώ είναι πότε? Πρέπει είναι να είναι το 1921. Την επόμενη χρονιά, το 1922, η οικογένεια ήρθε στη Σμύρνη. Ο Αμπιντίν Μπαϊρακτάρογλου το 1922, σε ηλικία ενός έτους βέβαια, βρισκόταν στον τόπο των τραγικών γεγονότων. Σε αυτή εδώ την προκυμαία,
οι διηγήσεις των γονιών συνδυάζονται με παιδικές αναμνήσεις για τον ξεριζωμό του ελληνισμού, για τα πρώτα χρόνια μετά την καταστροφή. Η καταγωγή σας είναι από την Κρήτη, Τούρκος από την Κρήτη. Τούρκος από την Κρήτη, από το Ηράκλειο. Από το Ηράκλειο, λοιπόν. Τι σας έλεγαν, λοιπόν, για εκείνες τις ημέρες του 1922? Για εκείνες τις ημέρες μου λέγανε πως απ' εδώ ήτανε τα πλοία, τα εγγλέζικα πλοία, που παίρνανε εκείνους που ήθελαν να πάνε στην Ελλάδα. Από εδώ, από την παραλία αυτή εδώ. Από αυτή την παραλία. Και τώρα τυχαίνει εσείς στο σπίτι σας να είναι ακριβώς μπροστά σε αυτή την παραλία. Το σπίτι σας βρίσκεται και δίπλα στο κτίριο του ελληνικού προξενείου, το οποίο βεβαίως τώρα έχει μεταφερθεί λίγο παρακάτω, αλλά το κτίριο παραμένει με την ελληνική σημαία. Ήτανε πάντοτε το ελληνικό προξενείο σε αυτό το σημείο, εσείς πώς θυμάστε τότε? Όχι. Τότε θυμάμαι, πριν 20-30 χρόνια πριν, ήταν ακόμα πιο κάτω. Ήταν ακόμα πιο κάτω. Ακόμα πιο κάτω. Αλλά ήταν. Εδώ πέρα ήταν τα σπίτια αυτά τα οποία βρισκόταν στην παραλία, ήταν σπίτια Ελλήνων, θυμάστε? Όχι Ελλήνων. Ήταν και Ελλήνων, ήταν και Ιταλούς και Εγγλέζους και Γάλλους. Ήταν μια κοσμοπολιτική. Ήταν μια κοσμοπολίτικη πόλη. Κοσμοπολίτικη. Και είχε Κομεντή Φρανσέζ τότε. Α, είχε και Χαλκικό θέατρο. Βέβαια. Ο γιατρός είναι σήμερα 86 χρονών. Οι συνεντεύξεις του αποτελούν την τελευταία ζωντανή μαρτυρία στην ελληνική γλώσσα για την καταστροφή, μπροστά στην προκυμαία της Σμύρνης. Αυτό, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, ήταν το πρώτο μέρος του ιστορικού μας αφιερώματος στον ελληνισμό της Μικράς Ασίας και μία αποτύπωση της κατάστασης που επικρατεί σήμερα στη Σμύρνη. Να περάσω όμως αμέσως στους καλεσμένους μας. Κύριε Αγτζίδη, ήθελα να σας ρωτήσω, εσείς ως ιστορικός, θα ήθελα το πρώτο δικό σας σχόλιο. Είναι πολύ ωραίο το ντοκιμαντέρ που κάνατε και έχει έναν έντονο συναισθηματισμό. Βέβαια, εγώ σαν ιστορικός πρέπει να το δω αρκετά ψυχρά, σαν... Και γι' αυτό σας φωνάξαμε κιόλας. Είναι η Σμύρνη, η καταστροφή της Σμύρνης, ουσιαστικά είναι η δραματική για τους Έλληνες και θριαβευτική για τους Τούρκους, ολοκλήρωση μιας μεγάλης ιστορικής διαδικασίας, η οποία θα ξεκινήσει το 1908 με το κίνημα των Νεοτούρκων στη Θεσσαλονίκη, και θα ολοκληρωθεί μέσα από μια πορεία τρομακτική 14ετίας ουσιαστικά, με την κατάρρευση του παλιού κόσμου, του παλιού αυτοκρατορικού πολυεθνικού κόσμου και τη δημιουργία πλέον την οριστική των εθνικών κρατών και αυτού του γεωπολιτικού τοπίου που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Ήταν μια πολύ κρίσιμη εποχή όπου ουσιαστικά τα πάντα, όλες οι εκδοχές βρισκόταν, όπως τα λέγαμε, πάνω στο τραπέζι. Κάθε εκδοχή θα μπορούσε να είχε ακολουθηθεί όταν οι υποκειμενικές δυνάμεις που την υποστήριζαν ήταν πεπισμένες και αποφασισμένες να διεκδικήσουν αυτή την λύση. Κάνοντας με μια απόσταση έτσι 90 ετίας μια κριτική αποτίμηση, θα λέγαμε εκείνη την πολύ σημαντική εποχή της Εγγύης Ανατολής, όπου άλλαζαν τα πάντα και φτιάχνονταν οι νέες συνθήκες και ισορροπίες, οι Έλληνες, ο ελληνικός παράγοντας, δεν φάνηκε να συνειδητοποιεί το εύρος της μεγάλης πρόκλησης. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι δεν μπόρεσε να το διαχειριστεί ουσιαστικά και αποτελεσματικά, ώστε μια από τις επιλογές τις διαφορετικές, που δεν θα εμπεριείχαν την ολοκλήρωση της γενοκτονίας και την διαμόρφωση των εθνικών κρατών, όπως έγινε, δηλαδή τα παλιά όρια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που ήταν μια πολυεθνική ισλαμική προνεωτερική αυτοκρατορία, να μετατραπούν και σε όρια ενός έθνους κράτους σκληρά εθνικιστικού,
το οποίο βασιζόταν πάνω στην εκδίωξη ενός πολύ σημαντικού μέρους του πληθυσμού, όπως ήταν οι χριστιανικοί πληθυσμοί, Έλληνες, Αρμένοι, Ασσυροχαλδαίοι, δεν θα είχε σημειωθεί. Νομίζω ότι η αναζήτηση των αιτιών είναι χρήσιμη για να καταλάβουμε και την ιστορική στιγμή που βρισκόμαστε σήμερα. Να περάσουμε σε εσάς, κύριε Μαρτάκη. Εσείς είστε πρόεδρος της Ένωσης Μικρασιατών, είπαμε, Νέας Ερυθρέας. Η καταγωγή της οικογένειάς σας από πού είναι? Καταγωγή είναι από το Γκρίνια ή Τσεσμές, όπως λεγόταν τότε. Και η μητέρα μου και ο πατέρας μου. Οι οποίοι ήρθανε με την... Το 1922, διωγμένοι. Ο παππούς έμεινε εκεί και σφάχτηκε μπροστά στο σπίτι, προστατεύοντας, όπως φώναζε, φύγε γιέ μου και εγώ θα κάτσω να φυλάξω το σπίτι μας. Έλεγε ο παππούς σας τον πατέρα σας. Έλεγε ο παππούς τον πατέρα μου, ο οποίος ήταν ο πρώτος γιος σε μια οικογένεια από 18 παιδιά. 18 παιδιά. Ναι. Έζησαν τελικά, μετά όλη αυτή την καταστροφή, 4 παιδιά μόνο. Ο πατέρας μου και 3 του αδέρφια. Οι υπόλοιποι αρρώστησαν, σκοτώθηκαν, σφάγισαν, με διάφορους τρόπους χάθηκαν. Ο πατέρας σας πότε πέθανε? Ο πατέρας μου πέθανε πριν από 30 χρόνια, 105 ετών. 105 χρόνια. Άρα όταν έφυγε... ήταν μεγάλος. Ήταν μεγάλος. Το σκασε και έφυγε, αλλιώς δεν θα πρόφαινε να φύγει. Μάλιστα. Άρα δηλαδή μπορεί να πει κανείς ότι ο πατέρας σας, ο οποίος πέθανε και αιωνόβιος, ναι. θα σας είχε διηγηθεί και θα σας είχε πει πολλές χαρακτηριστικές, τα γεγονότα όπως ακριβώς εξελίχθηκαν την εποχή εκείνη, αφού ήταν και σε μεγάλη ηλικία τότε, δηλαδή σε μια ηλικία που μπορούσε, νέος βέβαια, αλλά μπορούσε σε ενός ηλικία που είχε τη δυνατότητα να τα ζήσει άμεσα, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, κάθε μέρα, κάθε απόγευμα, κάθε βράδυ, κάθε ώρα της ημέρας μιλούσε για την πατρίδα. Τι ήταν αυτό που σας έλεγε έτσι σαν πιο χαρακτηριστικό γεγονός εκείνων των ημερών του Αυγούστου του 1922? Εκείνο που δεν είχε βγάλει ποτέ από το μυαλό του ήταν η ώρα που μπήκαν οι τσέτες μέσα στο Τσεσμέ. Μάλιστα. Αυτό μου το διηγεί το συνεχώς. Μου διηγεί το πόσα κεφάλια ήταν Ελλήνων, ήταν καρφωμένα στα κάγκελα της Κρινέας σχολής. Είναι και σήμερα σχολείο τουρκικό. Μου διηγεί το πόσες βάρκες πρόφθασαν οι τσέτες και βούλιαξαν μέσα στο Τσεσμέ και όσοι δεν πνίγηκαν τους σκότωναν με τα όπλα ή με τα σπαθιά, με τα μαχαίρια. Δηλαδή βούλιαξαν τις βάρκες. Ναι, όποιες πρόφθασαν τις βούλιαξαν. Οι τσέτες είχαν τόσο μίσος. Εγώ θα έλεγα, έτσι για να είμαι και λίγο σκληρότερος στην κριτική μου, ίσως είχαν και εντολή οι άνθρωποι, γιατί από ό,τι ξέρουμε οι τσέτες ήταν ο προπομπός του τουρκικού στρατού. Ίσως ήταν το άτακτο σώμα καθοδηγούμενο από κάποιους για να τρομάξουν, σφάζοντας και κλέβοντας το λαό τον χριστιανικό, για να τους αναγκάσουν όσοι δεν σφαγούν να φύγουν. Και το κατάφεραν. Και έτσι να μπαίνει ο τουρκικός στρατός, ο τακτικός στρατός, σαν κύριοι μες της πόλης, χωρίς να σφάζουν. Έχω 40 αφηγήσεις, προφθάσει, έχω προφθάσει, γιατί τώρα δεν ζουν πολλοί στη Νέα Ερυθρέα όπου κατοικώ. Έχω προφθάσει και έχω καταγράψει αφηγήσεις 40 ή 41 μικρασιατών γερόντων. Δεν ζουν πια, 7 μόνο ζουν, οι υπόλοιποι ο χρόνος τους πήρε. Εννοείται έτσι έχετε καταγράψει ηχογραφημένες? Βεβαίως ηχογραφημένες. Και όλα αυτά τα έχω μέσα στο μυαλό μου και καταλαβαίνετε και φαντάζεστε με πόση αγωνία, με πόση στεναχώρια ζω. Τις νύχτες και τις μέρες. Ο πατέρας σας δηλαδή το 1922 ήταν πόσο χρονών? Ήταν 30 ετών. Ήταν 28 ετών. Περίπου. 28 ήταν. Ετών. Δηλαδή ήταν ένας όριμος άντρας, ο οποίος φαντάζομαι έζησε με τον πιο άμεσο τρόπο όλα αυτά τα γεγονότα. Το πλέον χαρακτηριστικό από όλες τις αφηγήσεις, αλλά και από τον τρόπο ζωής που έκανε, ήταν το εξής. Θα μας το πείτε, γιατί πραγματικά η διήγησή σας είναι πολύ σημαντική, αφού έχουμε έτσι μία όσο το δυνατόν πιο άμεση διήγηση και καταγραφή, προφορική βεβαίως, όλων αυτών των γεγονότων του 1922. Θα μας το πείτε αμέσως μετά από ένα
σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας. Ένα σύντομο διάλειμμα, όπως είπαμε, και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε την εκπομπή αυτή στο Contra Channel για τον ελληνισμό της Μικράς Ασίας. Θα το πω όποτε θέλετε και όσο. Εδώ είμαστε λοιπόν, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι. Συζητούσαμε λίγο πριν από το διαφημιστικό διάλειμμα με τους αγαπητούς καλεσμένους μας για τα ζητήματα που αφορούν στον ελληνισμό της Μικράς Ασίας και είχαμε την διήγηση του κυρίου Κυριάκου Μαρτάκη, πρόεδρου της Ενώσεως Μικρασιατών Νέας Ερυθρέας, ο οποίος μας μεταφέρει αυθεντικά την διήγηση του πατέρα του, ο οποίος, όπως είπαμε κύριε Μαρτάκη, ήταν 30 χρονών, πέθανε αιωνόβιος εδώ στην Αθήνα, στη Νέα Ερυθρέα, ήταν 30 χρονών όταν γίνανε εκείνα τα δραματικά γεγονότα. Θέλατε και πριν σας μας διακόψει μάλλον η ανάγκη του διαφημιστικού διαλύματος, μας λέγατε για μια χαρακτηριστική διήγηση που σας έχει μείνει αποτυπωμένη στο μυαλό του πατέρα σας. Τι ακριβώς ήταν? Ήταν και αυτό, θα προπώ, που μετά από λίγα χρόνια μετά το θάνατο του πατέρα μου, που είχε καρφωθεί μέσα στην ψυχή μου, μέσα στο είναι μου, μέσα στο μυαλό μου, και ήταν η αιτία που άρχισα να ασχολούμαι με τη διατήρηση του μικρασιατικού πολιτισμού και της μικρασιατικής ιστορίας. Εξάλλου ήταν και η τελευταία λέξη που μου είπε ο πατέρας μου πριν να πεθάνει. Το μικρό του πατέρα σας πώς είναι? Νικόλας Μαρτάκης. Νικόλας Μαρτάκης. Λοιπόν, ήταν το εξής, όπως είπα προηγουμένως. Κάθε μεσημέρι παρακαλούσε και προσπαθούσε με κάθε τρόπο να τρώμε όλοι μαζί στο τραπέζι. Μάλιστα. Και κάθε μεσημέρι ο πατέρας μου έπινε ένα ποτήρι κρασί και έλεγε «Άντε καλή πατρίδα». Αυτό, και έχοντας μέσα στο μυαλό μου και σε αντίγραφα πολλές αφηγήσεις, μας λέει ότι πολύ λίγοι μικρασιάτες, ένα πολύ μικρός αριθμός, δεν σκέφτηκαν ότι έπρεπε να γυρίσουν πίσω. Έζησαν και πέθαναν με την επιθυμία, με την νοσταλγία να γυρίσουν στην πατρίδα. Μέχρι που άρχισα εγώ να αναρωτιέμαι και να λέω, μα τόσο γλυκιά ήταν αυτή η πατρίδα που όλοι αυτοί οι άνθρωποι έζησαν και πεθαίνουν με αυτή την νοσταλγία να γυρίσουν πίσω. Πατρίδα όμως είναι, τι να πεις. Επίσης, η τελευταία του λέξη, όταν πέθανε, δεν πέθανε από αρρώστια, απλώς είπε, έμπορο πια βρεγέ μου, ή βαρέθηκα να ζω, θα φύγω. Και του είπα, ρε πατέρα, μια χαρά είσαι. Κυκλοφορούσε κανονικά. Ήταν και 102 χρονών βέβαια. Βέβαια, αλλά ήταν μια χαρά, δεν είχε καμία αρρώστια. Δηλαδή δεν είχε τίποτα χαλασμένο στο σώμα του, λειτουργούσαν όλα κανονικά. Και παρόλο του ότι ήταν βασανισμένος και πολύ κουρασμένος, σκεφτείτε τώρα να κάνω μια μικρή αναφορά, ότι όταν ήρθαν από εκεί που δεν έβρισκαν δουλειά, πώς θα ζούσαν οι οικογένειες, δούλευαν και στα ορυχεία, στο κανάλι που έφτιαχναν από την λίμνη του Μαραθώνα να φέρουν το νερό στην Κέντρο. Όταν ήρθανε το 22 από την Μικρά Ασία. Ναι. Θα συνεχίσουμε τη διήγηση και με εσάς και με τους άλλους καλεσμένους. Να δούμε όμως πρώτα το δεύτερο μέρος του ιστορικού αφιερώματος, το οποίο θα μας δώσει και την αφορμή να συνεχίσουμε την κουβέντα και με εσάς, κυρία Χρυσούλα Αθηνάκη, Γενική Γραμματέα του Συλλόγου Σμυρναίων Νέας Ιωνίας, και με εσάς, κύριε Δημήτρη Κρασόπουλε, και βεβαίως με τη Μίρκα τη Δαρζέντα. Πάμε να δούμε το δεύτερο μέρος του ιστορικού αφιερώματος και αμέσως μετά για τις κατευθείαν, τις απευθείας διηγήσεις εδώ στο στούντιο από γόνους των ανθρώπων εκείνων που ζήσανε την μικρασιατική καταστροφή. Πάμε να δούμε το δεύτερο μέρος του ιστορικού αφιερώματος. Ερκάν Σερσέ είναι καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Σμύρνης. Για τους Τούρκους μελετητές, το 1922 σηματοδοτεί τη μεγάλη αλλαγή στη νεότερη τουρκική ιστορία. Καταργήθηκε το Σουλτανάτο και δημιουργήθηκε το Κοσμικό Κράτος, το κράτος του Κεμάλ.
Το 1922 είναι έτος μεγάλης φύγης των Ελλήνων. Όχι μόνο από εδώ που βρισκόμαστε, από την προκυμαία της Σμύρνης, αλλά από όλα τα δυτικά παράλια της Τουρκίας, από Τσεσμέ μέχρι Αϊβαλή. Μιλάμε όμως κυρίως για την Σμύρνη, επειδή μόνο από εδώ έχουμε φωτογραφίες. Πιστεύω πάντως ότι η νίκη του Κεμάλ βοήθησε στο να φύγουν οι περισσότεροι Έλληνες ζωντανοί. Οι εθνικές διαμάχες από τις αρχές του 20ου αιώνα θα οδηγούσαν σε ακόμη χειρότερες καταστάσεις. Είναι η γνώμη του δόκτωρα Ερκάν Σερσέ. Για τον Τούρκο καθηγητή ιστορίας, η καταστροφή μετατόπισε οριστικά το οικονομικό κέντρο της Τουρκίας από την Σμύρνη στην Κωνσταντινούπολη. Αυτή είναι η αρνητική για τον δόκτωρα Ερκάν Σερσέ συνέπεια των γεγονότων του 1922. Η θετική, κατά την επιστημονική άποψή του, είναι η οριστική απομάκρυνση της ελληνικής μειονότητας, όπως την αποκαλεί, από τα δυτικά παράλια της Τουρκίας. Ο Κωνσταντίνος φτάνει στη Σμύρνη τις τελευταίες μέρες του Μαΐου. Για την υποδοχή του έχουν διατεθεί όλα σχεδόν τα πλεούμενα του λιμανιού. Χιλιάδες κάτοικοι συμμετέχουν στον πανηγυρισμό. Βάρκες γεμάτες κόσμο ακολουθούν το βασιλικό σκάφος καθώς μπαίνει στο μικρασιατικό λιμάνι. Βεβαίως θυμάμαι πολύ ζωηρά στην προκυμαία της Σμύρνης το πλήθος να το διώχνουν οι Τούρκοι με τα κοντάκια τους, οδυρμοί, κραυγές, τα πλοία των ξένων, τα πολεμικά πλοία, να ρίχνουν τους προβολείς τους και να παρακολουθούν το θέαμα σαν να είναι μια κινηματογραφική ταινία, ακόμα ίσως και να δίνουν και δεξιώσεις. Γκεντεμίρ είναι καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο 9 Σεπτεμβρίου της Σμύρνης, αλλά και προϊστάμενος του Ιστορικού Αρχείου της πόλης. Το Ιστορικό Αρχείο ανήκει στον Δήμο Σμύρνης. Ξεκινάει όμως μετά το 1923. Πριν από το 1923, το Ιστορικό Αρχείο καταστράφηκε. Από τη φωτιά είναι η επίσημη τουρκική εκδοχή. Γι' αυτό δεν υπάρχουν ελληνικά ονόματα στο Ιστορικό Αρχείο της Σμύρνης, σαν να μην υπήρξε ποτέ ελληνισμός στην Μικρά Ασία. Ο Δήμος Σμύρνης ενδιαφέρεται για την ιστορική μνήμη. Στα αρχεία του Δήμου διασώζονται πολλές ελληνικές εφημερίδες. Μπορεί ελεύθερα να τις μελετήσει όποιος θέλει. Λειτουργεί και η ιστορική έκθεση στο Δημαρχείο. Έρχονται χιλιάδες επισκέπτες, κυρίως μαθητές σχολείων.